Έλα, Γιώργο. Πάμε. Περίπου 11 και 4 εδώ στο Ιπποκράτειο, σε θάλαμο COVID, ξέσπασε φωτιά. Ευτυχώς όμως και το προσωπικό και η άμεση επέμβαση περιοριστικής φτάσανε εδώ. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Ναι. Ο κόσμος προληπτικά βγήκε στον αύλιο χώρο, έτσι εκενώθηκαν οι θάλαμοι. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μερικοί ότι ίσως από φωτιστικό προκλήθηκε η φωτιά. Όμως το αγκριτικό περιοριστικής θα ρίξει φως στα αίτια της φωτιάς. Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Ναι. Μόνο μικρές ηλικίες ζημιές και η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα. Μάλιστα. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σε θάλαμο COVID. Είσαι άμεσος, είσαι ωραίος. Δεν μου λες, Γιώργο, κάνεις ζέστη αυτήν την ώρα. Είναι... Είδα υγρασία το πρωί. Το πρωί είχε... σήμερα ήρθα στο σταθμό 2 παρά 5 ακριβώς. Ήμουν εδώ. Είχε υγρασία, Γιώργο. Πολύ υγρασία. Μούσχεμα. Όμως θα φτιάξει, Γιώργο, και εσύ όπως είπες, θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά. Εδώ αποδράσει ο κόσμος, πηγαίνει η Αίγινα εδώ κοντά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Ακόμα θα έχει καλό καιρό να παίρνουν ανάσες δύναμης, γιατί έχουμε βαρύ χειμώνα. Ακριβώς. Κυρία Παγώνη, τέλος καλό, όλα καλά για το νοσοκομείο.